Have a Merry Christmas. Ναι, ναι, κάνε ένα κοντινό στο μάτι του που έχει δακρύσει τα χέρια. Κλαίει, παιδιά, κλαίει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ευσυγκίνητο αγόρι. Μιλάγαμε εδώ στο διάλειμμα και μάθαμε ότι η Φλωρίδα μας άκουσε μια τροφή. Μου λένε θα σε δώσει στεγνά, Ελένη μου, το κατάλαβα τον έπρεπε. Είπα. Σιγά το αστείο δηλαδή, τι είπα. Ότι αγόρασα τη μηχανή, σιγά. Πιο απλό. Αγόρασες μια ατμομηχανή. Αγόρασα, λέω, μια ατμομηχανή από αυτές που βράζεις τα κοτόπουλα και τα πιθάνε. Και με κοιτάνε όλοι, λες και... Όχι από τις άλλες, που βάζεις μπροστά, γεια σας. Αγαπημένη φίλη, όχι πείτε μου σας πάρα, εσείς. Όταν σας λένε ότι κάποιος αγόρασε μια ατμομηχανή. Εμένα μου ήρθε το Orient Express στο μυαλό. Εγώ πήρα έναν οδοδοτό. Και τη λέμε τη Φλωρίδα. Από πού το πήρε από τον ΟΣΕ. Και γιατί δεν παίρνει και ένα μετρό. Και πόσα επίπεδα έχει η ατμομηχανή. Τρία. Και χθε τι έβαλε στην ατμομηχανή. Χθε έβαλε μπιφτέκια γαλοπούλα και βγήκανε καταπληκτικά. Ατμομηχανή. Την ατμομηχανή. Τέλεια. Γίνανε γρήγορα. Είναι δυνατή γρήγορα. Σε 5 λεπτά. Μέσα σε 5 λεπτά τρώει τα μπιφτέκια. Να καλύτερα στέλεγχο και να πάτε βόλτα με την ατμομηχανή. Μου, πάσε καλό μας. Είναι αυτό που λέει, ξυνάθε μας.